5 χρόνια και μισή περίοδο στους Suns. Στημένο σούτ από τον καλάθι είναι μέσα και κυνηγάει τον Γιακτσαλή παντού. Παπα-Νικολάου κυνηγάει τον δικό του αντίπαλο, τον Γιασίδη. Δύσκολο σούτ μέσα. Μιντρέιτ σούτερ ο Σλούκας κυνηγάει τον αντίπαλό του, κυνηγάει και ο Καλάθης. Κλέβει το πλήμα και σύνδεση ομάδας με τώρα χέρι στο Γιάννη. Ωραία, εντυπωσιακά. Παπα-Νικολάου στο rebound. Παπα-Νικολάου που είναι ένα oversize παίκτη στη θέση που παίζει και εδώ αφήνει την μπάλα με τα κροδάχτυλα και πολλά. Παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο πριν στηθεί αντίπαλη άμυνα, γιατί στο 5 εναντίον 5 πάντα έχουμε πρόβλημα. Με μία ο Καλάθης ο Παπα-Νικολάου, γρηγορότερο όλων, θα την αφήσει 12-16 λίγομα. Σαντζά, δεχ, να ο Χαντάντι. Ρολάρι στο κορμί του Παπαγιάννη, καταπληκτική η πάσα στον Σαντζά. Πάμε στο σύγχρονο μπάσκετ. Είναι σχετικό το θέμα των θέσεων πια. Εκπληκτική ηλαχή αντρίπλα σε πολύ κοντό αντίπαλο. Γιάννης αυτή τη φορά δεν το ρισκάρει. Με το Χαντάντι μπροστά του και πάρει Σλούκα στα 8 δευτερόλεπτα για τη ρήξη επίθεσης. Κόβει ο Χαντάντι. Ενώ ξεκίνησε θεαματικά και πολλά υποσχόμενη η επίθεση αυτή, η μπάλα κατέληξε στα χέρια των Ιρανών. Κατοχή για τον Μασαγέκη και τώρα Χαντάντι. Εκπληκτική πάσα, βγάζει τον αντίπαλο του φάτσα με το καλάθι. Στα δύο πρέπει να σουτάρει κάποιο. Ο Σλούκα στην εκπνοή σουτάρει ευστοχή. Ακριβώς με την ομότυπα δηλαδή. Σούτα το χαϊπό, είναι εύστοχο από το Ισαϊ. Γρήγορα σπρώχνει την μπάλα σε γρήγορη επίθεση. Το χέρι Γιακτσαλή. Κοιτάξτε με τη μία ο Χαντάντι. Ίσως είναι λίγο υπερβολικός εδώ, αλλά παίρνει την μπάλα και θα την αφήσει εύκολα άκοπα στο καλάθι. Είναι ωραίος παίκτης, φαντάζομαι, στην ελληνική ομάδα. 10ο rebound για την εθνική μας ομάδα. Θανάση χαμηλά στον Πρίντεζη. Σημείο αναφορά στο χαμηλό post. Πρίντεζη, πολύπειρος. Προσποίηση προς το καλάθι. Μικρό φλότερ μέσα. Δεν διστάζει, σουτάρει, ευστοχή πρώτου. Και τα πολλά κλεψίματα της Ιταλικής ομάδας. Μήτρομι είναι μέσα από μακριά. Κίνηση πολύ ωραία ο Πρίντεζης με τα μπλοκ. Ωραία σκαστά στο Γιάννη. Με το ένα χέρι από κοντά. Έξω, Αθηναίου, γωνία, Θανάση στημένος, είναι μέσα. Για λίγο συνεπήρξαν στο NBA εκείνη τη χρονιά, το 13-14. Πανέξυπνο Χαντάντι απέτυχε στην τελική προσπάθεια. Αθηναίου με τη μία στο Γιάννη που θα καρφώσει. Πρίντεζης Παπαπέτρου Αθηναίου. Πρίντεζης βρίσκει χαμηλά το Γιάννη. Με τον Ρώσταν που θα γυρίσει. Ψάχνει και βρίσκει εκπληκτικά, εκπληκτικά τον Παπαπέτρου. Με τον Γιάννη. Κοιτάξτε πόσο καλός παίκτης είναι, έφτασε στα 34 πια. Ο Παπαπέτρου από μακριά, σουτάρει, αστοχή, Χαντάντι το rebound που δεσπόζει. Έχει 8 πόντους, έχει rebound, έχει πάσες. Δύσκολη φάση και το καλάθι από το Γιαμσίδη. Είναι καλά. Γιακτσαλή, χαμηλά, κίνηση κοντά στο καλάθι και έρχεται ο Χαντάντι. Ημίχρονο. Μπαραμί, ωραία η κίνηση, assist, πάσα, Γιάννης ψηλά. Με το ένα χέρι, εξαιρετική πάσα, ακριβία στο Βασιλόπουλο που σουτάρει και ευστοχή. Λιάντο, την πάσα στο Χαντάντι, ο οποίος διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του και εδώ η αστοχία και να που ξέμεινε ο Χαντάντι, προλαβαίνει το Γιάννη σε μια εντυπωστό τσακ. Για να δηλώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, ενώ ο Χαντάντι σουτάρει και ευστοχή με ταμπλό παρακαλώ, 43. Πάλι τον Παπα-Νικολάου στο 2. Μέσα. Η πεντάδας. Ότι πάμε με 4 γκάρ. Εκπληκτική πάσα με το ένα χέρι στον Παπαπέτρου. Απίστευτη πάσα. Από κοντά Χαντάντι. Ποιος... με κοντό αντίπαλο. Καλάθης διαβάζει τη φάση. Έξω. Βασιλόπουλος για 3. Στημένος μέσα. 2 στα 2. Χαντάντι με Παπαγιάννη. Αυτό είναι ένα ωραίο ματσάπ. Χαντάντι. Προλαβαίνει και αστοχή τελικά. Δεύτερη προσπάθεια από... ας πούμε περισσότερα. Καλάθης. Ωραίο το φλότερ. Δεν χρειάζεται ο Παπαγιάννης, διότι... ο Σκουρτόπουλος που συνεχίζει τα σχήματα. Η πάσα του Χαντάντι πολύ ωραία. Ανάμεσα από 3. Τάπα του Παπαγιάννη ψηλά. Χαντάντι βρίσκεται εκεί 18. Πατέρας που είχε παίξει στο Τορόντο το 1994. Ο Αργύρης. Τι καλός παίκτης. Παπα-Νικολάου πολύ ωραία. Άμυνα ζώνης. Μόνο και μόνο για να σταματήσουν το Γιάννη. Παπα-Νικολάου καταπληκτικά από την αγρόνια συμπαίκτες. Παπα-Νικολάου και Καλάθης. Εδώ μόνος του καρφώνει άνετα ο Μαέκ. Χαντάντι, Γιάννης και Βασιλόπουλος. Εκπληκτικά, αλλά ακόμη καλύτερα ο Γιάννης Φυλακόβη.
Ωραία φάση 58-39. Γιάννης, Eurostep και καρφώνει πρώτη κατά της. Είναι τεράστιο περιφερειακή. Το σουτ είναι καλό από μέσα. Ναι. Και φυσικά στην εθνική ομάδα ήταν εκπληκτικός στο Ευρωμπάσκετ 17, όπως και ο Καλάθης. Φίτεζης ρολάρι μέσα. Και πήγε κάτω. Γκέναμι Πουρ με τον Αντετοκούμπο. Σουτ εκτός οροπίας Θανάσης. Σλούκας ωραία στο Γιάννη. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, είναι 2-11 και παίζει τον αντίπαλο που είναι 95. Εκπληκτικά η πάσα στον Πρίντεζη. Πάρε βάλε. Μουστάρι. Πρίντεζης ψηλά για το screen. Σλούκας ωραία στον Πρίντεζη. Έξω split out. Αθηναίο εκπληκτικά στο Γιάννη. Χάνει την μπάλα Θανάσης. Χειροκροτεί. Πονητής. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την περιφέρεια. Ποιοι ταιριάζουν με ποιους. Παπαγιάννης από μακριά μέσα κι αυτός. Ασιατικούς. Σταυρωτές εναντίον όλων. Δύσκολο σουτ. Καλάθι που μετράει. Φαίνεται να είναι οι δύο πρώτοι που θα κοπούν. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Με κοντύτερο αντίπαλο. Περιστροφή. Ωραίο το χουκ. Λάγα το σκρίν στην μπάλα. Γιαμσίντι. Εκεί κόβεται αρχικά. Χουκ μέσα. Από τον και ο Παπαπέτρου. Αθηναίου. Ωραία στο κόνιαρι. Με τα θηρία εκεί. Έξυπνε μπάλα στον Μήτογλου. Παπαπέτρου προσποίηση. Ωραία στο Μήτογλου. Θα καρφώσει. Είναι εξαιρετικός για το. 3,5 πια για το φινάλε. Σουτ μέσα, απόσταση μέσα από. Μουζαφάρη που έχει περάσει το παιχνίδι. Ωραία πάσα. Ωραίο. Τη σκέψη του Θανάση Κουτόπουλου μετά από αυτές τις εικόνες που είδε σήμερα. Κονιάρης από τα 6 μέτρα σουτάρει ευστοχή. Είναι όλοι οι Μουζαφάρη. Και δεν τους αναζήτησε με το Ιράν βέβαια και κανένας. Αλίωση από τον Παπαγιάννη. Μαζεύει ο Μήτογλου. Η μπάλα στον Αθηναίου. Διαγώνια πάσα δύνατη πλευρά. Παπαπέτρου στημένος. Περιμένει τον αντίπαλο. Σουτάρει μέσα. Αυτό θέλει.